Black Velvet Radio. Thank you.
Podcast. Oh. Ένα. Oh. Η φωνή νομίζω πως είναι λίγο δυνατά. Ρίχτη αν θες λίγο. Α, ένα. Ρίχτη λίγο η δύναμη. Εσύ ξεκανόνισε απλά για να βγει στο πιστεύω. Εγώ να τα δώσω να θέλω. Θέλετε να παίχτε λίγο, να το φτιάξουμε να τώρα βγαίνουμε έξω. Ρίχτω. Θέλετε να πάμε, μασούμε. Ποιο πάμε. Αυτό. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Δεν ξέχασα. Το Valentine. Ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, το Valentine είναι. Το Valentine. Για να δούμε. Valentine.
in time. Valentine. Ακούτε Black Velvet Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, η Illusion Fades είναι εδώ στο στούντιο. Μαζί με τα όργανα τους. Μαζί. Κιθάρες μας. Μαζί με τα όργανα. Κοίτατε περίεργα. Λοιπόν, μας παίξανε το Valentine από το δεύτερο δίσκο, Γιώργο, το δεύτερο προσωπικό σας δίσκο, Όχι, το Valentine είναι από το πρώτο δίσκο σε βινήλια που βγήκε, από τη Wipeout. Είναι στην ουσία, έχει βγει πριν ένα-δύο συγκλάκια, 7 ίντσα. Και είναι το πρώτο ολοκληρωμένος δίσκος που είχε το Valentine μέσα. Ξανά δηλαδή, αλλά σε καλύτερη εκτέλεση. Σε καλύτερο μάστερ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργος Δέδες. Ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής των Illusions. Ανδρέα Ζέης, ο δικός μας, η δική μας παραγωγάρα. Και το μπάς. Είπε ένα ο. Το άκουσα, Ελένη, αυτό το ο, ξέρεις ότι είναι... Αγαπημένο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Έχουμε εδώ πάρτι, έχουμε αποσυντονιστεί. Εγώ παίζω μπάσο, παίξα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Άγγελος Μαρινάκης, τύμπανα. Γεια σου Άγγελε. Καλησπέρα σας. Μάνος Βίχος. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Μάνο. Ο Μάνος παίζει κιθάρα στο συγκρότημα. Batman. Λοιπόν, είμαστε λίγο... Ναι, είμαστε λίγο κάπως, γιατί τους αγαπάμε τους Illusions εδώ πέρα. Κάναμε και ένα μικρό δοκιμαστικό, μια προβίτσα με το Valentine. Και...
Και συνεντευξάρα σήμερα. Λοιπόν, θα μας μιλήσετε όλοι. Αντρέα, δεν είπες καλησπέρα. Είπε, και στεναχωριέμαι. Ο... Καλησπέρα, κόσμο. Καλησπέρα, παιδάκια. Έτσι, είπε ο. Είπε ο και λέγεσαι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σιγά-σιγά θα παίζουμε τα κομμάτια μας, έτσι. Χαλαρά. Ό,τι θέλετε. Τώρα δεν ακούω μόνος. Πρέπει να ξεσυναλλάζουμε τον ήχο, γιατί το παίζουμε με το θυμάσαι. Και να ακούω. Για μίλα, Γιώργο, μίλα, μίλα. Εντάξει, θα το βρούμε, εντάξει. Ακούγεσαι τώρα. Τι πάμε τώρα. Ποιο πάμε, παιδιά. Γιατί δεν μιλάτε. Ποιο πάμε, λέγεται. Εγώ λέω να παίξουμε σιγά σιγά. Να πούμε κάποια πραγματάκια για το συγκεκριμένο. Α, οκ, νόμιζα ότι θα πηγαίνουμε και άλλο κομμάτι. Okay. Σε λίγο. Κομμάτια να παίξουμε για 2 ώρες εκπομπή. Νόμιζα ότι. Έτσι δεν είναι. Το καλέ δεν είναι όσο καλά. Αν στην αρχή, τι θα γίνει μετά. Γιάννη, αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Γιάννη. Ελένη, πες καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Μας στέλνει μηνύματα πώς ακούμε. Λέει λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας. Τώρα μας ακούς, για στείλε μας. Λοιπόν, Γιώργο. Πες μου. Και παιδιά. Και παιδιά. Θέλετε να μας πείτε πότε ξεκινήσατε, έτσι για αρχή? Γνωρίζω ότι ήταν διαφορετικό. Δεν ακούγομαι. Ήταν διαφορετικό ότι η μπάντα, το σχήμα ήταν διαφορετικό. Δεν είναι τα παιδιά όλα από την αρχή. Σωστά. Δεν είναι όλα. Είναι, εντάξει, επειδή το συγκρότημα είναι και αρκετά χρόνια, ξέρεις, έχουν έρθει άτομα και έχουν φύγει. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, γιατί είναι πολλά τα χρόνια και πολλά και τα προβλήματα που έχει ο καθένας. Και ξέρεις αυτό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι από εδώ και πέρα. Εγώ το ελπίζω γιατί βαριέμαι. Εγώ διώξα αυτόν. Ποιον? Όταν λες αυτόν, εννοείς τον Αντρέα. Την Ελένη. Αυτή έπαιζε μπάσο. Όντως. Όντως έπαιζα. Λοιπόν. Τέλος βρέθηκε ένας άνθρωπος να το πει. Αυτός ήταν ο Μάνος, παιδιά. Λοιπόν, θα μας πείτε λίγο πώς σκεφτήκατε το όνομα της μπάντας, Illusion Fades. Πώς σκεφτήκατε και βγάλατε αυτή την ονομασία στην πάντα σας? Υπάρχει κάτι Λέω, είχα ρωτήσει σε μια φάση, δεν βρήκαμε όνομα στην αρχή και ήθελαμε να βρούμε όνομα. Και όταν ψάχνεις να βρεις όνομα, θέλεις συνήθως να βρεις το όνομα που είναι το πιο, επειδή θα συντροφεύει για πάντα, όσο έχεις την πάντα, τέλος πάντων. Τότε δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Αλλά τέλος πάντων θέλεις ένα όνομα που θα είναι καλό, γιατί θα το έχεις καιρό, υποτίθεται, και θα χαρακτηρίζει τη μουσική σου. Οπότε θυμάμαι ότι τον πρώτο χρόνο δεν πρέπει να είχαμε όνομα. Και τότε μπάσο έπαιζε ο Γιάννης Ονούσιας, ένα παιδί. Και έλεγα εγώ ένα, έλεγε αυτός ένα, έλεγε άλλο, δεν μας άρεσε τίποτα να πούμε. Σε μια φάση λέει αυτός, τι λες γι' αυτό το όνομα, και μου φάνηκε κάτι σαν σοκολάτα, έτσι, ηλουστρασιόν μου φάνηκε, Illusion Fates, μου φάνηκε κάπως έτσι στα αυτιά μου, έτσι είχε μια... Έτσι, κάτι σου έκανε, είναι ένα γύρισμα, ένα αυτό να πούμε, και ξέρεις, λέω καλό είναι, δεν βρίσκω και καλύτερο τότε, γιατί υπάρχει... Και τέλος πάντων, το κρατήσαμε το όνομα, μετά ξενέρωσα βέβαια, όχι ότι με χάλαγε ότι ήταν κομμάτι των Wipers, αλλά δεν ήθελα να βάλω κομμάτι συγκροτήματος. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, αν ήξερα, δεν θα το επέλεγα. Δεν θα τον άφηνε δηλαδή, να μου το πει, να το πάρω κι εγώ. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, έκατσε η φάση και έγινε η φάση και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι, δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο όμως. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι και πότε. Εντάξει, η μπάντα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Να βλέπεις τώρα. Συγγνώμη, πες μου. Ορίστε. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Με βάζεις σε κάποια άλλη σκέψη τώρα και λέω ότι. Πόσο. Ότι δεν παίζει ρόλο τόσο. Πήγα να πω μάλλον ότι δεν παίζει ρόλο ένα όνομα, όσο η ουσία που είναι η μουσική. Και όμως μπορεί να παίζει σε χλαμάρες, ας πούμε, αλλά ένα πρώτο kick που θα κάνει σε αυτόν που θα ακούσει κάτι είναι και το όνομα. Δηλαδή είναι η ταμπέλα, είναι το κίνητρο. Συμφωνώ. Και συμφωνώ. Όλα παίζουν το ρόλο τους τελικά. Συμφωνώ. Θα σου πω όμως κάτι. Προτιμώ να έχετε πολύ καλή μουσική που την έχετε, πέρα από το όνομα, έτσι. Ναι. Προτιμώ να έχετε πολύ καλή μουσική και ας σας λέγανε και. Δεν ξέρω κι εγώ πώς, έτσι. Σοκολάτα. Σοκολάτα, ναι. Παρά να είχατε ένα πολύ ωραίο όνομα. Είστε ψήμα, αν μας λέγανε σοκολάτα. Και ειδικά στα ελληνικά, όπως το είπες. Μην πεις. Μην πεις το παρακάτω, τι θα πεις. Δεν ήξερα, δεν θα. Α, εντάξει, okay. Όχι, γιατί η σοκολάτα είναι πολύ ωραία, έτσι. Είναι... Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει σοκολάτα. Τρώω πολύ εγώ τώρα, γιατί έκοψα και το τσιγάρο και το ποτό και όλα. Δεν είσαι μόνο εσύ, πίστεψέ με. Σε έχω σκίσει.
Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο. Αν μας λέγανε σοκολάτα, ας πούμε, σίγουρα δεν θα είχαμε τύχει. Θα γέλανε όλος ο κόσμος. Βλέπεις, ναι, μεν παίζει να ρόλο. Στην υπερβολή πάντα μιλάμε τώρα. Εννοείται, εννοείται. Παίζει ρόλο, αλλά θεωρώ ότι ναι, ακούς Illusion Fades, μπορεί να σου κάνει κάτι το όνομα, αλλά αν δεν βάλεις να ακούσεις, να πας ένα live. Αυτό είναι γενικό, έτσι, για όλες τις μπάντες. Να δεις τι παίζει, να δεις αν σου αρέσουν τα κομμάτια. Εντάξει, τι να το κάνω το ωραίο το όνομα. Παίζει δική ρόλο, μου άποψη. Εννοείται παίζει ρόλο. Αλλά θέλω να πω ότι ποιος θα πήγαινε σε ένα γκρουπ, το λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πέπερ. Όχι, Πέπερ. Λέμε. Σοκολάτα. Εντάξει, κάτι ρε παιδί μου που είναι ανάκυρο τελείως. Με... Και στη φάση, συγγνώμη που παίζει, ο χλεμός μου. Ποιος θα ερχόταν, πες μου. Ποιος δηλαδή, θα ερχόταν και θα έλεγαν τι είναι αυτοί οι καραγκιόζηδες. Θέλω να σου πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι το όπως επίσης παίζει ρόλο η εμφάνιση, δηλαδή να βγεις ας πούμε σαν τσέλιγκα και να παίζεις ας πούμε παράδειγμα heavy metal, δεν γίνεται. Σωστά, ακριβώς, ακριβώς. Λέω, μια βλαμμένη ακραία κατάσταση τώρα, εντάξει, αλλά καταλαβαίνεις για να είναι άμεσο το βλακείο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θες να μας πεις, Ρεσί Γιώργο, και μετά θα ρωτήσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι. Θα σου πω, ό,τι θέλεις. Κάτω από ποιες συνθήκες σχηματίστηκε το group, το 90, τρομοκρατίας, ενωθίας και το βρώμικο, το βρώμικο, το βρώμικο 89, είπες, δεν άκουσα, κύριε Μάνο. Τι είπατε, το βρώμικο πότο, πότο, το 89 είπες, δεν σ' άκουσα γιατί είσαι μακριά. Εγώ δεν είπα για χρονολογία, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς πότε το ίδρυσε το συγκρότημα. Εγώ είμαι πολύ καινούργιος. Όχι, νόμιζα ότι έλεγε κάποιο γεγονός πολιτικό και ήθελα νόμιζα ότι θες να το σχολιάσουμε. Άσε τώρα, άσε τώρα τα δικώς γεγονότα, τα πολιτικά της εποχής, άστα. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Μας έχουν αφήσει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ωραία, η μπάντα σχηματίστηκε το 1990, σωστό? Περίπου. Περίπου. Δεν ναι. Θυμάμαι ακριβώς, ξέρεις, γιατί όταν μαζευόμασταν και αυτά, λέμε να φτιάξουμε αυτό, παίζαμε σε ένα σπίτι, 2-3 άτομα, μετά αυτό. Και με ενοχλεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, το πρώτο live πρέπει να το κάναμε στο Rock Palace, στην Καστέλα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν το πρώην Σκιάχτρο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό φαντάσου δεν το ήξερα, το άκουσα από κάπου πρόσφατα. Το Rock Palace, ας πούμε, στην Καστέλα. Πρέπει να κάναμε εκεί, ψέματα, κάναμε το δεύτερο live εκεί. Το πρώτο live το κάναμε σε μια σχολή κάπου που δεν ξέρω ούτε θυμάμαι ούτε τίποτα. Και το... Δεν σου έμεινα ξέχαστο δηλαδή το πρώτο. Αυτό μου λες. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ειλικρινά. Λοιπόν, να πούμε... Θυμάμαι όμως, συγγνώμη σου διακόπτω, θυμάμαι ότι γύρισα σπίτι και... τι ψωνάρα, σχεδόν μεγάλη ψωνάρα τελικά. Θυμάμαι ότι αυτό το θυμήθηκα τώρα. Γύρισα σπίτι γιατί παίξαμε νωρίς απόγευμα. Και όπως γύρισα σπίτι, ήθελα να το αισθανόμουν ότι ενώ δεν έγινε τίποτα. Μια μία τίποτα. Ήθελα να το γιορτάσω. Και ήθελα να το γιορτάσω. Ήθελα να το γιορτάσω και θυμάμαι. Έκανα την λακή. Βλέπω, δεν θυμάμαι το live και θυμάμαι αυτό. Και άνοιξα μια σαμπάνια. Είχα μια σαμπάνια. Λέγα πόσο γελίο ακούγεται αυτό. Πόσο γελίο όμως, έτσι. Το 89 σου λέω τώρα πρέπει να ήταν αυτό, ή 90 αρχές. Αλλά δεν είναι πολύ χαζό, ας πούμε. Ξέρεις τι, μπορεί τώρα. Πού να ξέρα. Μπορεί τώρα να λες ότι ήταν χαζό. Δεν ήξερες την άνοιξε. Ε? Επειδή δεν ήξερες την άνοιξε. Με αυτό λέω. Άμα ήξερε, δεν ήξερε ένα κουτάκι. Εγώ θεωρώ. Κουτάκι να βγάλω. Κόνιο με τη μία. Εγώ θεωρώ ότι ήσουν τόσο ευχαριστή. Του μπάσκετ στον Περιά, είπε. Ήσουν τόσο ευχαριστημένος από αυτό που κατάφερες, από αυτό που έκανε η μπάντα, που... Όχι, δεν έγινε τίποτα. Το πρώτο live απλά, είναι το πρώτο live. Είναι ναι. Όπως όταν ανεβαίνεις στο ποδήλατο, είσαι πιτσιρικάκι και λες, πού τα κατάφερα. Ναι, ίσως και ναι, ίσως να ήταν, δεν το θυμάμαι αυτό, ίσως να ήταν μεγάλο το άγχος, ξέρεις, και η πρώτη φορά και όλα αυτά, και ξέρεις να ένιωσε μετά ότι έπρεπε να το γιορτάσω, κάτι ναι. Τέτοιο. Θυμάμαι όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πρέπει να ήταν λίγο ξινή και με έπιασε καούρες. Και φτηνή μάλλον σαμπάνια. Μα μια ξυνήλα. Αυτά 2-3 ευρώ. Δεν ξέρω, μα δεν είναι 2 ευρώ. Εγώ σου μιλάω τώρα το 89-90, δραχμές. Δραχμάς. 100 δραχμές, ξέρω εγώ, 200, δεν ξέρω πόσο είχαν. Το 90. Ναι, θυμάμαι ότι μάψε μια καούρα, μια ξυνήλα. Την ξυνήλα τη θυμάμαι πάντως. Η οποία έμεινε για όλα. Για όλα. Η ξυνήλα παραμένει ακόμα και τώρα, ας πούμε. Δεν έβγε ποτέ αυτή η σαμπάνια. Η ξυνήλα της. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, γιατί δεν είπαμε στους ακροατές μας, ότι παίζετε gothic. Δεν νομίζω ότι παίζουμε gothic. Τι παίζετε, για πες. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί ξέρεις κάτι, παίζουμε, έχουμε πάρα πολλές επιρροές. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε,
Ξεκινήσαμε με τη σκηνή του Αν εκεί με τις μπάντες τις αγγλόφωνες που παίζουν ένα alternative garage και άλλες μπάντες βέβαια. Και υπήρχαν πολλά μουσικά είδη τότε. Δεν ήταν κλειστά τα πράγματα. Mm-hmm. Ήταν ένας πυρήνας garage-punk. Υπήρχε ένα alternative πιο αμερικάνικο και στο αγγλικό όμως και Brit, ας πούμε. Mm-hmm. Υπήρχαν πιο ποπίζουσες, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση μπάντες όπως η Westland και η Common Sense. Υπήρχαν οι Closer. Υπήρχαν πολλά σχήματα, θέλω να πω. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή εγώ άρχισα να ακούω περισσότερο, με περισσότερο πάθος την gothic σκηνή την αρχή, την αρχική gothic σκηνή. Μετά βέβαια μου άρεσε και το gothic metal και αυτά. Και ήθελα, μου άρεσε να πάρω επιρροές, να το πάω το συγκρότημα λίγο προς τα εκεί, γιατί αυτό με τράβαγε. Και κοίταξε, έτσι είναι το θέμα, δηλαδή, απλά ξέρεις, καμιά φορά σου μένουν κάποιες ταμπέλες, το οποίο όταν είσαι, εγώ τουλάχιστον που ήμουν πιο μικρός, θα ήθελα, το ήθελα να μείνει κάποια ταμπέλα, να μου κολλήσει κάποια ταμπέλα, μεγαλώνοντας όμως αυτό άρχισε και με ενοχλούσε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι γιατί υποτιμώ το gothic, το metal ή οποιοδήποτε, ή ξέρω εγώ, το pop ή ό,τι κατά, συγγνώμη, μπορούμε να βρίσουμε. Όχι. Καλά, ό,τι κατά θέλεις, αλλά αυτό, δηλαδή, αισθάνεσαι κάπου να σε περιορίζει αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν αισθάνεσαι ότι δεν θέλεις να περιορίζεσαι. Σωστά. Ειδικά όταν εγώ προσωπικά αυτό το ένιωσα από μια ηλικία και μετά. Αυτά. Πολύ ωραία. Θέλετε να παίξουμε κάτι, να συνεχίσουμε ερωτήσεις. Θα βάλουμε δύο κομμάτια από τα παιδιά. Έτσι, και μετά ακούγεται το ποντίκι μου πάλι, Ελένη. Ναι, ακούγεται το ποντίκι σου. Το έχει σπάσει με το ποντίκι. Λοιπόν, Γιώργο, λέω να ακούσουμε το Try to Get. Αυτό που το θυμήθηκε, αυτό δεν ξέρω. Ξέρεις τι, εσύ που με ακούσε, που ακροατής, δεν ξέρω τι αυτή εδώ που είναι δίπλα μου και δεν τη βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν ξέρω τι βάζει να πούμε. Μου λέει θα βάλει το Try to Get. Το Try to Get νομίζω ήταν beside σε ένα συγκλάκι, δεν ήταν, έκανε λάθος. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν στο Valentine. Στο Valentine ήταν, παιδιά. Άκου να δεις εγώ τι έκανα, λοιπόν. Επειδή σας έψαξα, έτσι, πήρα τη δισκογραφία σας. Το βλέπεις. Έκανες αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Τον άθλο. Λοιπόν, πήρα τη δισκογραφία σας και επέλεξα κάποια κομμάτια επειδή είχα το ελεύθερο. Έτσι. Γιατί μου το είπανε ότι έχεις το ελεύθερο. Ποιος το είπε αυτό, είμαι σίγουρος ότι το είπε αυτό σε κύριε. Ναι, κύριε. Θα σε βρω μετά, στην Πολωνία. Είπα να παίξουμε για να δουν και οι ακροατές πώς ξεκινήσατε, τις διαφορές. Ίσως που μπορεί να είχε η μπάντα το 90 με το 2018, έτσι, είχε έτσι στον ήχο της, και επέλεξα κάποια κομμάτια. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, λοιπόν, θα παίξουμε. Και αυτό δείχνει και αυτό που έλεγα, ότι ξέρεις, όταν ξεκινάμε, ας πούμε, παίζαμε λίγο διαφορετικά, αυτό δεν έχει να κάνει το ότι... πώς το λένε, δεν έχει να κάνει τόσο με την εξέλιξη, δυστυχώς ή ευτυχώς, σαν μουσική, αλλά όσο... Έχει βέβαια και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι πιο πολύ οι επιρροές που μεταλλάζονται, που αλλάζεις, ξέρεις. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε... Πολύ μιλάω, ε. Όχι, μ' αρέσει. Παλιά δεν μίλαγα τόσο πολύ. Όχι, όχι, μ' αρέσει. Δεν ξέρω, κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχω πάθει. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Όχι, πρέπει να μιλάς. Καταρχήν πρέπει να σε. Αλήθεια στο λέω, κάτι έχω πάθει εγώ. Δεν πειράζει. Είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάποια αλλαγή. Μιλάς πολύ γιατί πρέπει να μιλήσεις. Όχι, δεν μ' αρέσει να μιλάνε πολλοί άνθρωποι και με αρχίζω και με εκνευρίζω. Ναι, τώρα είναι συνέντευξη όμως. Να του λες εσύ έτσι. Να του λέω. Λοιπόν. Ρώτα του, δεν μιλάω. Οπότε δεν μιλάω πολύ. Τέλος πάντων, συνέχισε. Πάμε να ακούσουμε Try to Get και Give My Life to You, λέω. Και ερχόμαστε σε λιγάκι. Εντάξει. Τέλεια. Ακούτε Black Velvet Radio. Of night was about to burn the sky.
Black Velvet Radio.
Black Velvet Radio. Και γυρίσαμε μαζί με τους Illusion Fate. Θα ακούσετε πολλά σήμερα. Πολλά. Ναι, τέλεια. Θα ακούσετε εμένα να παίζω μπάσο, κιθάρα. Δεν θα τραγουδάω, νομίζω ότι θα παίξεις μπάσο εσύ. Τώρα δεν ξέρω αν θα κρατήσουμε τον μπάσο και την κιθάρα των παιδιών μετά. Έτσι μπορεί να φύγουν τα παιδιά. Εγώ και την κιθάρα σίγουρα. Να τα κρατήσουμε. Έχουμε και το μέσον εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιώργο, κάπου διάβασα. Μην με ρωτήσεις που, δεν θα σου πω. Λοιπόν, κάπου διάβασα ότι είχες πει κάποια στιγμή ότι ήθελε να φτιάξω ένα γκρουπ σαν όνειρο και κατάρα μαζί. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να το κοπανάς και στην μάπα, λέγε. Θες να μου το εξηγήσεις λιγάκι. Πώς το είχες σκεφτεί δηλαδή, πώς το φανταζόσουν αυτό το πράγμα? Προφανώς δεν θα ήμουν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και να σου το ρωτώ. Και τώρα που το σκέφτομαι πάλι, έχει ένα νόημα ότι και καλά, ρε παιδί μου, ήταν ένα όνειρο, γιατί μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, να κάνω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Και είναι και κάτι σε κατάρα, ας πούμε, το οποίο, ξέρεις, ίσως έχεις και κάποια άλλα όνειρα, θες να γίνει κάτι καλύτερο στην πορεία, ξέρεις πώς είναι, να μην έχεις τόσα βάσανα στην πορεία, δηλαδή να σου σκάσουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, ρε παιδί μου. Α, okay. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Η ζωή δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Ούτε δεν ξέρεις τι θα σου φέρει, εδώ δεν ξέρουμε αν θα ζούμε ως μαύροι. Έλα και το πήγα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Με χτυπάνε όλοι ξύλα τώρα. Ξύλα εδώ πέρα. Είπαμε. Λοιπόν, θέλεις να μας μιλήσουμε λίγο για τα υπόλοιπα παιδιά? Εμείς θα πούμε πολλά. Δεν θέλω να συμβούν στα υπόλοιπα παιδιά, γιατί δεν θα σε πειράζει, όχι. Εμένα, όχι. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Εμείς οι από εδώ. Παιδιά, μιλήστε, ρε. Να μιλήσει ο Μάνος ο Βίχος, να μιλήσει ο... Πώς τον λένε, ο Ανδρέας ο Ζέης και να μιλήσει και ο Άγγελος ο Μαρινάκης. Να μιλήσουν τα παιδιά. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι, καταρχήν θέλω να μου πεις, εντάξει ο Γιάννης λείπει αυτή τη στιγμή, θέλω να μου πεις από τα υπόλοιπα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα, όχι εμείς, η μπάντα σου, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο παλιός. Τώρα να σου πω την αλήθεια, ο Ανδρέας πρέπει να είναι πιο παλιός. Από όσους είμαστε εδώ. Από όσους είμαστε εδώ, ναι, γιατί ο Γιάννης είναι ακόμα παλαιότερος. Ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό, δηλαδή εγώ θυμάμαι που ήρθε ο Ανδρέας και είναι σαν χτες που λέω λόγος. Ο Ανδρέας είναι ο πιο πρόσφατος, δηλαδή. Όχι, είναι ο πιο παλιός από αυτούς που είναι εδώ στο στούντιο τώρα, εδώ. Μάλιστα. Είσαι ο πιο παλιός, καμάρι μου. Είσαι παλιό. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ δεν είχες έρθει πριν το καγκάρι με τους 69 που είχαμε παίξει, νομίζω. Τότε δεν είχες έρθει. Έρθει, ναι, τέλη του 8, αλλά ο πιο παλιός που δεν βρίσκεται εδώ είναι ο Γιάννης Βλαζέκης, που είναι στην πάντα από το 1995 και παίζει τα πλήκτρα. Νομίζω το 95, ναι, πριν να λογιάσω. Είναι διαβασμένος, ε. Μη μου πεις, είναι διαβασμένος. Είναι εύκολο αυτό, γιατί είναι κλειδωμένο στο μυαλό. Γιατί ο Γιάννης ήρθε με το δεύτερο, μάλλον ολοκληρωμένο line-up. Το τρίτο στην ουσία, βέβαια. Με το line-up τέλος πάντων του Shadow Love, που ο ήχος έγινε λίγο πιο ατμοσφαιρικός, πιο goth, ας πούμε, και μπήκαν και πλήκτρα. Γι' αυτό ήρθε και ο Γιάννης. Γιατί ως τότε δεν είχαμε στα live πλήκτρα. Να σε ρωτήσω κάτι για το τραγούδι που ακούσαμε το πρώτο. Να μου θυμίσεις ποιο ήταν. Το Try to Get. Α, ναι, παίζω. Πώς το συνδέουμε με το περιοδικό The Thing? Δηλαδή, είχατε βγάλει το single
Το Try to Get, αν δεν κάνω λάθος, είναι από ένα B-side, δεν είναι, δεν θα σε γελάσω, εγώ δεν θυμάμαι, Try to Get, ή είναι από το, από το The Thing που είναι, δεν είναι flip side, νομίζω, δεν ήταν flip side αυτό. Flip side με τους Βέλγους τους. Α, μπράβο, με τους Midnight Men, κάποιους Βέλγους τότε. Και στην ουσία είναι η πρώτη επαφή των Illusion Fates με βινήλιο. Ήταν ένα 7-inch δηλαδή του προοδικού του, του Κατσουλάκου. Έχουν εδώ πάρα πολλά χρόνια αυτό το παιδί. Το Thing που έβγαζε, το The Thing, και ήταν flip side. Η Βέλγη από τη μία και το Try to Get από την άλλη μεριά. Το οποίο, αν δεν, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω πρέπει να γράφτηκε μαζί με την πρώτη έκδοση του Valentine. Μαζί πρέπει να γράφτηκε στο τέσσερα κομμάτια, δηλαδή το Valentine, το Try to Get, το Born, το Born Again και νομίζω λέω ένα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ήταν άλλο ένα, τέσσερα αν δεν κάνω λάθος. Τρία δεν είπα, νομίζω τρία είπα. Ναι, τρία είπες, ναι. Και το πιστεύεις ότι το τέταρτο αυτό δεν θυμάμαι καν. Το μυαλό μου κάνει παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Και μπήκαν τα πρώτα αυτά τα δύο τραγούδια αυτό και μετά το Valentine ξαναμπήκε στο βινήλιο, όπως σου είπα. Σε άλλο μίξ όμως και με βελτιωμένο mastering. Ωραία, ωραία. Γίνανε trigger στα τύμπανα, γίνανε 50-50 τα trigger γιατί είχαν ένα πρόβλημα όπως γράφτηκε στα hi-hat. Περάσαν τα hi-hat. Αυτό είναι λεπτομέρειες, δεν μπορεί κάποιος να τον ενδιαφέρει. Τα hi-hat είχαν περάσει σε όλα τα μικρόφωνα της drums και γινόταν λίγο χάβρα. Προσέξτε το. Σε κάποιους αρέσει μάλιστα και το 7-inch. Γιατί ακούγεται λίγο πιο έτσι, aggressive, πιο περίεργο. Τι πιο περίεργο είναι ότι έχουν περάσει το hi-hat σε όλα τα τύμπανα, σε όλα τα μικρόφωνα τα τύμπανα και τους αρέσει. Αν ακούς δηλαδή το ίδιο κομμάτι ακριβώς, το είναι μάλλον mix και μάλλον mastering, ακούγεται πολύ πιο σωστό και καμία σχέση στο δίσκο. Ωραία. Ξέρεις, μιλώντας, καλύπτεις και κάποιες από τις ερωτήσεις μου. Δεν πειράζει, έτσι. Είναι πιο όμορφο. Θες να μας πεις λίγο επιρροές. Δηλαδή, πάρα πολλές επιρροές. Κάποια συγκροτήματα που πολλές... θέλω μετά να ρωτήσω και τα παιδιά. Ναι, πάρα πολλές και διαφορετικές ανά τον καιρό. Δηλαδή, στην αρχή άλλες, πιο μετά άλλες. Ξέρεις, ναι, ό,τι ναι. Ακούς, σου κολλάει και θα βάλεις και κάτι από αυτό. Είναι, ξέρω εγώ, κάποιο συγκρότημα που σου είχε κάτι έτσι πάρα πάρα πολύ καλά, το γούσταρες πολύ και είπες, ναι, θα παίξω κάτι σχετικό. Εντάξει, τα πρώτα live πριν φτιάξω το συγκρότημα ήταν στο Ρόδον που έβλεπα, είχα δει, ας πούμε, θυμάμαι τους Damned, πριν παίξουμε μαζί που είχαμε παίξει στο Garden. Την τρίτη φορά παίξαμε μαζί που είχαν έρθει. Τη δεύτερη είχαν έρθει πάλι στο. Δεν θυμάμαι που είχαν έρθει και τους είχα δει. Και την πρώτη δεν είχα καν την μπάντα. Ήταν το 88, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδον με το line-up το πιο goth και το δίσκο το Phantasmagorian. Το Phantasmagoria πρέπει να είχαν βγάλει. Και να πω μερικά πράγματα, σε πειράζει? Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει να είναι. Δεν είναι ανάγκη να λέμε όλα για τους Illusion Fates. Μπορεί να λέμε και κάποιο γεγονός, ίσως να είναι και πιο φυσικά ενδιαφέρον. Φυσικά και να πεις κάποιο γεγονός. Πολύ ευχαριστώ να τα ακούσουμε. Θυμάμαι, ας πούμε, που. Τώρα δεν θυμάμαι πώς πήγαμε στον Damned. Κάτι άλλο με ρώτησε. Για τις επιρροές σου, για το live που έχεις δει. Θα σου πω, λοιπόν, κοίταξε. Είναι το πρώτο. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχε πάει κόσμος τότε. Κάτι λέγαμε επί το Μεντάνι. Λέγαμε, ας πούμε, πριν για το ελληνικό κοινό και το παρελθόν. Και ότι το κοινό ήταν στην Ελλάδα πάντα μερικά βήματα πιο πίσω. Δηλαδή, όταν ερχόταν, ακούγε μουσική που έξω, ακούγανε πιο καινούργια πράγματα. Εδώ αργήσαμε. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό με το ίντερνετ, αυτό λέγαμε. Ναι, ναι. Αλλά ίσως στην εποχή τότε, εμείς, συνέβαινε σε εμάς. Ακριβώς. Δηλαδή, να φανταστείς, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι αυτό που, Ντάνι, που σου λέγω ότι στο πρώτο live των Damned, ας πούμε, Χριστοπαναγίες ρίχναν όλοι που πήγανε και είχαν φρικάρει για το λόγο ότι περιμένανε να δουν punk. Περιμένανε, δηλαδή, ενώ είχαν βγάλει το Phantasmagoria, Damned, ήρθανε με τα πουκάμισα το φοβερά, ξέρεις, τα αντέλες αυτά, όλοι, ξέρω εγώ, γκόθ μαλλιά, αυτά, και παίζανε, ξέρω εγώ, και είχαμε τρελαθεί, να πούμε, και το σύνολο των παιδιών από εκεί μέσα λέγανε, τι είναι αυτά, ρε, αυτό, τι παίζουνε, πήγαν οι πάνκηδες από κάτω, δεν χτυπηθούνε, ξέρεις, αυτά, και η πλάκα είναι ότι ακόμα και ο τύπος ο μουσικός της εποχής τότε, και δεν μιλάμε τώρα για fanzines, μιλάμε για pop και rock, μιλάμε για άτομα που γράφανε στην πρώτη γραμμή, θάψαν τη συναυλία γιατί τη θεωρήσανε άκυρη, γιατί τι παίζουν οι Damned τώρα. Μα αυτό παίζουν οι Damned εδώ και πολύ καιρό, αλλά εσείς δεν το ξέρατε, να πούμε. Είναι πολύ απλό.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η πάντα. Όχι, δεν το... Το unexpected. Ή, δεν σ' άκουσα ή. Το unexpected, το... Με ποιο unexpected. Δεν περιμένεις την πάντα. Δεν είναι απαραίτητα. Α, μια μετά, όχι, θα σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα καλό επίσης παράδειγμα που πριν ρώτησες για τους Lumen Fates, ότι ξέρεις να βλέπεις μια μπάτα που συνεχίζει, δεν είναι ανάγκη να παίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξεκινήσανε punk, μετά παίζανε gothy, dumb, μετά παίζανε rock and roll, τώρα παίζουν rockabilly rock, παίζουν, ακόμα παίζουν. Δηλαδή, έλεος δηλαδή, ξέρεις πόσο ρε που θα παίζεις το ίδιο πράγμα συνέχεια, εκτός αν είσαι Motorhead. Και αυτή όμως μια εποχή η Motorhead, όπως βλέπεις, στα έτη ήταν λίγο πιο έτσι μετά αυτό. Βέβαια ήταν πάντα Motorhead. Τότε ήταν ένα ακραίο παράδειγμα αυτό. Επίτηδες το είπα. Οι Stranglers είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Φίλε μου, που παίζαν τα πάντα. Φίλε μου, ταγκό. Πολύ παράξενο. Χτες το σκεφτόμουν μόνος μου τους Stranglers, που το λες τώρα. Και ξέρετε, σκεφτόμουν ότι από τότε που αποχώρησε ο κλασικός τραγουδιστής με το μαύρο πουκάμισο, για μένα δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω. Συγγνώμη, δεν είναι Stranglers. Δεν έχουν βγάλει και τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι τόσο χαρακτηριστικό η φωνή του και η παρουσία του τύπου που δεν μπορώ, δεν ξέρω τι. Είναι ίσως και αυτό που λέγαμε πριν. Θυμάσαι αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε με το όνομα. Ναι, αλλά με ποια έννοια. Ότι. Λες, OK, πω, θα πάω να χτυπηθώ, θα πάω να ακούσω, θα πάω. Μ' αρέσει μπάντα. Και πας και βλέπεις άλλο frontman. Κοίταξε, μουσική μπορείς να λίγο να αλλάξεις, αλλά τώρα αν αλλάξεις το frontman. Αλλάξει η φωνή. Άλλο αλλάζω μουσική και άλλο αλλάζω πρόσωπο με φωνή. Είναι σαν να είναι άλλο πράγμα. Και η φωνή, ακριβώς. Θα μου πεις γιατί δεν συνέβαινε παράδειγμα το Πάμα Λούτορα, γιατί τρέχει το μυαλό στο Maiden παράδειγμα. Η Maiden τώρα στο metal αλλάζουν τα πράγματα. Στο παραδοσιακό, σε αυτό γίνεται από παλιά. Έτσι δεν είναι, Άγγελε. Στο rock, στο metal αυτό πράγμα πάντα γινόταν. Εκείνη τη ώρα έχει hit και δηλαδή οι τραγουδιστές αλλάζανε. Αλλά τώρα δεν ξέρω, στους Stranglers ας πούμε δεν μου κόλλαγε ρε φίλε, δηλαδή... Στον χώρο του metal ήταν... Πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα συνέβαινε αυτό γιατί υπήρχε πάντα ανανέωση. Στις μουσικές, στις μελωδίες, στους ήχους. Όλος ψόφαγε, όλος ρε παιδί μου ξέρεις, όλος σταμάταγε, όλος πήγαινε σπίτι του. Οι πάντες αυτές όμως είχαν κοινό, δεν μπορούσε να σταματήσει πάντα επειδή θα πήγε τραγουδιστής. Γι' αυτό και συνεχίσανε, γι' αυτό και μπορέσανε και σταθήκανε στο στερέωμα. Να σου επιστρέψουμε στην ερώτηση, γιατί θέλω να πάρει αυτή εδώ απάντηση. Μου ρώτησες λοιπόν για τις επιρροές. Ναι, για τις επιρροές. Στην ουσία απαντήσαμε το δεις, γιατί βλέπεις η Damned, αυτό που σου είπα, μετά από 10 χρόνια, 5 χρόνια παίζανε άλλο, μετά παίζανε άλλο. Αναλογώς στην εποχή δηλαδή έρχονταν και επιρροές σας έτσι. Θυμάμαι ότι έτσι ξεκίνησα και πήγε στον Damned, ότι από τα πρώτα live που είδα τα μόνος μου τα πιο έτσι που γούσταρα και αυτά ήταν στο Ρόδι. Damned ήταν η New Model Army, ήταν η Mission, ήταν η Falstones, ήταν στο κύτταρο. Νομίζω ότι σ' αρέσουν και οι Type O Negative, αν δεν κάνω λάθος. Μετά μπήκαν οι Type O Negative στο... Μετά, σ' αρέσουν. Τους ανακάλυψα... Σε έχω δει και με μια μπλουζίτσα κάπου. Πάντα φοράγα μπλουζίτσα εγώ Negative, ναι, και στα live. Μ' αρέσανε, ναι, όχι, είχα φάει κόλλημα τους Type O Negative, όπως... Κοίταξε, πολλές μπάντες υπάρχουν που πραγματικά μπορεί να κολλήσεις και δεν είναι κακό να κολλήσεις, γιατί παίρνεις πράγματα, δηλαδή σου δίνει... Δεν είναι ότι ξεσηκώνεις ή ότι ξέρεις πας να κλέψεις, γιατί υπάρχει και αυτό, το βλέπουμε. Ναι, συμφωνώ. Δεν γουστάρω, ας πούμε, να βγεις και να γίνεις, ας πούμε, ξέρεις, ξεπατικοτούρα, ας πούμε. Ναι, και δεν είναι και ωραίο αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σε μερικούς αρέσει, εδώ είναι η πλάκα. Δηλαδή βλέπω μπάντες πολλές που είναι σαν να είναι σε εισαγωγικά κακιάς ώρας tribute, ναι, σε κάποια άλλη μπάντα, ενώ δεν είναι tribute, δεν σου λένε ότι είναι tribute, ξέρω εγώ δικιά μου μπάντα. Ναι, αυτό, αλλά άλλο να είναι... είσαι tribute και να παίζεις τα κομμάτια των Illusion Fates και άλλο να πάρεις το Fear of Love και να το κάνεις δικό σου. Καταλαβαίνεις. Ναι, εγώ λέω σε εμφάνιση τώρα όμως, δηλαδή εγώ λέω μπάντες που βγαίνουν και παίζουν τα δικά τους κομμάτια που ακούγονται σαν να είναι ξεσηκωμένα κομμάτια άλλων και έχουν και την εμφάνιση των άλλων. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, το βρίσκω χαζό. Συγγνώμη, το βρίσκω πολύ παιδικό. Είναι χαζό, είναι χαζό. Αντρέα, είδες πάλι για το Fear of Love μίλησα, έτσι. Πάντα για το Fear of Love. Λοιπόν. Αντρέα, πες τίποτα, ρε. Θα μιλήσει. Θα μιλήσω κι εγώ, θα μιλήσω. Πότε θα μιλήσει. Λοιπόν. Θα μιλήσει. Θεωρήστε. Ίσως η πιο σημαντικότερη μπάντα της Ελλάδας στο συγκεκριμένο είδος μουσικής.
Είπαμε ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες, είπαμε. Απλά έχει μπει ταμπέλα του Goth Metal. Εννοώ ότι η δουλειά τους, γιατί τα παιδιά, θα τα πούμε στην πορεία, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, πολλά χρόνια στον χώρο και έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι αναγνωρίσιμο από το ξένο κοινό, το εξωτερικό, ναι, έτσι. Από το μουσικό τύπο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αλλά θέλω την άποψη όλων. Τι είναι τελικά η Illusion Fades, ποιος είναι ο σκοπός σας ή ποια είναι η φιλοσοφία του συγκροτήματος, η βλέψη σας, πώς το βλέπετε, δηλαδή ο καθένας ξεχωριστά όμως, ε. Να ξεκινήσουμε από ποιον θέλεις. Για τον Ανδρέα. Για σου, ναι, εννοείται. Εννοείται. Ανδρέας. Γιώργο, σε κρατάω για το τέλος. Με κρατάω για το τέλος, απλά... Ναι. Θέλεις να το πεις. Όχι, απλά νομίζω ότι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα πούν τα παιδιά και... Γιατί εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτό... Ναι, αυτό όμως δεν είναι κακό. Όλο αυτό, η διαφορετικότητα του καθενός φτιάχνει τους Illusion. Βέβαια. Δηλαδή, η μόνη, ξέρεις, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό τώρα, θα μιλήσω μετά. Απλά ένα πράγμα να πω ότι ποιο σκοπός και ποιο. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου, παίζουμε κάτι, συνεχίζουμε. Ευτυχώς, καλό είναι που συνεχίζουμε να το παίζουμε. Φυσικά. Και αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, αισθάνομαι λίγο περίεργο το να μιλάμε για σκοπούς και αυτά και δηλαδή, okay, ξέρεις, το βρίσκω λιγάκι ρε παιδί πολύ... μου, ίσως θέλεις να μας πεις το όνειρο εκείνο που έλεγες όταν ξεκίνησες. Το όνειρο πάει, το όνειρο πέθανε εκεί, το όνειρο, αυτό αν έφτασε εκεί που ήθελες να φτάσει, αν δεν έφτασε, αν το είχες φανταστεί λίγο διαφορετικά, κατάλαβες με αυτή την έννοια. Και αυτό όνειρο, αν το πάρεις που είμαστε εδώ και μιλάμε αυτή τη στιγμή σε σένα, είναι ένα όνειρο. Είναι όνειρο, πραγματικά είναι όνειρο. Εγώ τουλάχιστον θα ξυπνήσω αύριο και θα πω, είχα τους Illusion Fades στο στούντιο, δεν το πιστεύω, αποκλείεται. Και αυτό είναι όνειρο, δηλαδή θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, το ότι υπάρχουμε και ότι έχουμε την υγεία μας και ότι βρισκόμαστε με τέσσερις χαζί μαζί και παίζουμε, είναι ένα όνειρο. Πέντε είσαστε. Έχουμε ξαναχάσει μέλος και σε live. Σου κρατάω το καλύτερο για το τέλος, Γιώργο. Ωραία, πες τα παιδιά τι κάνουμε και τι ράνουμε. Λοιπόν, να πω εγώ πώς το βλέπω από τη δική μου σκοπιά. Δεν πέφτω μόνο. Με κρατάει η Ελένη, αλλά εντάξει, η Ελένη έχει πιει, μπορεί να της φύγω. Λοιπόν... Illusion Fades νομίζω είναι πέντε τύποι. Ναι, είναι πέντε τύποι που έχουν όλοι το ίδιο όνειρο και το κυνηγάνε και το προσπαθούν και γουστάρουν να παίζουν μαζί και να κάνουν παρέα. Ψέματα λες. Δεν κάνουμε παρέα. Τουλάχιστον όχι τώρα πια πολύ, αλλά παλιότερα ήμασταν συνέχεια έξω, κάναμε πράγματα. Και να μιλάνε και να λένε ό,τι βλακίες έχουν να πούνε και να πειράζουν ο ένας τον άλλον και γενικότερα να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Μάλιστα. Μάνο. Εγώ είμαι και το πιο νέο μέλος στο συγκρότημα. 45 χρονών, είσαι ψεύτη. Το δεύτερο νεότερο μέλος στο συγκρότημα. Και μπήκα στην μπάντα το καλοκαίρι του 2017 με αρκετά ανορθόδοξο τρόπο, θα έλεγα. Εγώ τον Γιώργο τον γνώρισα... το οποίο τα βάζω εγώ. Καλά το πάει, ξέρει, γιατί ξέρει αυτό τώρα το όλο κόνσεπτ, ας πούμε, πίσω από τη γνωριμία μας και το πώς τελικά εξελίχθηκαν τα πράγματα για να γίνω μέλος του Illusion Fades. Εγώ με τον Γιώργο, εκτός από τη μουσική, μοιραζόμαστε και ένα άλλο πάθος με τα αυτοκίνητα και γνωριστήκαμε χωρίς μέσα, να έχω μέσω Facebook από groups, ας πούμε, για φίλους της αυτοκίνησης. Θα μας ακούσει κανένας και θα νομίζουμε ότι τρέχουμε με τίποτα Ferrari το βράδυ, ξέρεις, και αυτά, και δεν έχω αυτοκίνητο εγώ τώρα γι' αυτό. Να μιλάς για τον εαυτό σου, φίλε, γιατί εμείς τις έχουμε, τις Ferrari και τις έχουμε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, καθώς συζητάγαμε και στα groups, ξέρω εγώ, και γενικά νομίζω ότι αρέσαν οι απόψεις του ένα στον άλλον, ας πούμε, γίναμε και φίλοι και βλέποντας το προφίλ ο ένας του άλλου, είδαμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες φωτογραφίες από live που παίζαμε, ξέρω εγώ, με τα συγκροτήματα που είχαμε στο παρελθόν.
Και μου λέει κάποια στιγμή ο Γιώργος, ξέρω εγώ, παίζεις, εγώ παίζω, ναι, είμαι κιθαρίστας. Και μου λέει, θα ήθελες να έρθεις στο συγκρότημα. Δηλαδή, το πώς μπήκα στο γκρουπ ήταν από κάποια περίσταση, ας πούμε, η οποία δεν είχε να κάνει. Ήταν και από μια αναποδιά ότι νομίζω έφυγε ο κιθαρίστας, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ναι, ναι. Και η πλάκα είναι ότι κι εγώ έπαιζα σε ένα άλλο συγκρότημα το οποίο ήταν full time για μένα, δηλαδή είχα πάρα πολύ επενδύσει το χρόνο, αλλά για κάποιο λόγο έπρεπε να φύγω από εκεί και την ημέρα που ήταν να φύγω από το άλλο συγκρότημα ήταν η μέρα που ήρθε ο Γιώργος και μου είπε να πω στους Illusion Fates. Αν μου το είχε πει μία μέρα ή δύο μέρες πριν, ας πούμε, εγώ μπορεί να το έλεγα ότι δεν μπορώ. Είδες που δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά. Ναι, ναι. Ο Μάνος είναι πολύ καλό παιδί, γιατί τον έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα από πριν να έρθει στην πάντα και χάρηκα πολύ που έκατσε να έρθει. Δεν περίμενα ότι θα έρθει στην πάντα εσύ, το οποίο δεν ξέρω, δεν περίμενα να έρθει. Και με χαροποίησε τα παιδιά, λέγαμε να βρούμε κάποια κιθαρίστα, θέλαμε να βρούμε άντε πάλι από την αρχή. Αυτά και του λέω, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, λέω, και τον εκτιμώ και θα είναι καλή φάση να έρθει. Είδατε που σα το έλεγα ότι ναι, εντάξει. Ναι. Και η πλάκα, ένα περιστατικό γρήγορα θα σου πω. Δεν είχα εισιτήριο για τους τρεις μέρες που είχαν έρθει και ήθελα να πάω απ' έξω. Θα πήγαινα απ' έξω και έτσι για βόλια περισσότερο, μου την είχε βαρέσει κιόλας. Και το έγραψα ένα post ότι και καλά, δεν πειράζει, θα πάω απ' έξω, ξέρω εγώ, να κοζάρω. Και μου στείλει ένα μήνυμα, όχι, θα πας απ' έξω, ένα μήνυμα μου στείλει ο Μάνος. Δεν ήμασταν καν φίλοι δηλαδή. Δεν είχαμε δοθεί ποτέ από κοντά. Μου λέει, όχι, θα μπεις μέσα, μου λέει, σου έχω εισιτήριο. Και μου έδωσε τσάμπα εισιτήριο και πήγα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν το κάνει άλλο αυτό. Είναι προστιμήν το αυτό. Έτσι. Μπράβο, Μάνο. Μπράβο, Μάνο. Μπράβο. Είσαι παιδάκια όλοι. Μπράβο, Μάνο. Μπράβο. Διότι δεν σας γνωρίζαμε, κύριε. Μάνο. Μάνο. Και επίσης πρέπει να πω ότι όταν είναι να πας σε ένα live με το οποίο. Ποιο live ήταν αυτό? Ήταν η Sisters of Mercy, έτσι. Όταν είναι να πας στο Sisters of Mercy και λες με ποιον θα πάω, ας πούμε, σε αυτό το συγκρότημα. Εντάξει, το Γιώργος δεν έρχεται πάνω-πάνω, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, παίρνω κάποιον και πάω έτσι, ξέρω εγώ, για να πάω. Για μένα, επειδή η μουσική έχει. Και στα γελάει ο κόσμος, μου λέει, τώρα δεν είναι. Μάνο, έχεις μπει στην πάντα εδώ και καιρό, δεν χρειάζεται αυτό τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα. Θα μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Αφήστε τον, αφήστε τον. Ναι, ρε παιδιά, αλλά παίρνω τα λιγότερα λεφτά από όλους. Τι θέλω να πω, το ξέχασα τώρα. Κάτι θέλω να πω. Πάνω σε αυτό που είπες, θέλω να πω κάτι. Α, το οποίο. Συγγνώμη, το οποίο δεν μου άρεσε το live. Ούτε σε νομίζω. Ούτε εμένα, αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή δεν το γνωρίζαμε. Άμα το γνωρίζαμε, θα πηγαίναμε καν. Αλλά το θέμα είναι ότι. Αυτό ήθελα να πω, ότι για μένα η μουσική έχει μεγάλη σημασία. Δεν την παίρνω αψήφιστα. Είναι όταν λέμε. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου. Σου γράφει τη ζωή, το soundtrack. Ναι, ναι, ναι. Το soundtrack της ζωής, ας πούμε, είναι. Το πιστεύω αυτό. Και άμα το πάρεις στην πλάκα, νομίζω, ας πούμε, ότι κάπου παίρνεις την πλάκα και σε παίρνει την πλάκα και η ζωή σου. Οπότε. Ήθελα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο live να πάω με κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να το εκτιμήσει πρώτον το live, έτσι, όχι την κίνηση να πάμε. Ναι. Και δεύτερον, να μπορέσουμε, ας πούμε, να ευχαριστηθούμε να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος στην ώρα που παρακολουθούμε τη συναυλία. Να μπορούμε να ξέρουμε, να ξέρει ο άλλος τι βλέπει, να μπορούμε να σχολιάζουμε, ας πούμε, σε σχέση με το παρελθόν, οτιδήποτε, έτσι. Γιατί εντάξει, όσο να είναι, εγώ τους είχα δει άλλες δύο φορές και πρέπει να πω ότι δεν μου άρεσε καμία από τις τρεις συναυλίες που είχα πάει. Δηλαδή, τους είχα άκτη επειδή τους λατρεύω σαν συγκρότημα. Ναι, όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω. Τα live. Ναι. Είπαμε, πάντα ήθελα, ας πούμε, να πάω σε ένα live των Sisters και να πω ότι αυτό άξιζε, ας πούμε. Ακόμα δεν έχει τύχει και δεν νομίζω να το ξαναδούμε. Νομίζω να τύχει. Να σου πω. Όχι, θέλετε να πάμε ένα Highway 66. Να μας πει και ο Μάνος. Όχι, συγγνώμη, ο Μάνος μου. Ο Άγγελος, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ σας είχα προειδοποιήσει για το τι θα ακούσετε απόψε. Σας τα είχα πει εγώ αυτά. Δεν με ακούσατε, τέλος πάντων. Όπως λοιπόν θα καταλάβατε, οι Illusion Fates είναι πέντε άτομα
τα οποία με την καλή έννοια βέβαια, έτσι, ο καθένας είναι στον κόσμο του. Αυτό είναι de facto. Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Απλά, όταν βρισκόμαστε μαζί, γουστάρουμε. Μπαίνουμε μέσα στο στούντιο να κάνουμε πρόβα και είναι σαν να κάνουμε live, σαν να παίζουμε live. Κάθε πρόβα μας δηλαδή είναι ένα live. Μπαίνουμε μέσα, ξεκινάμε τα κομμάτια σε ρί και παίζουμε συνεχώς και αυτό, γουστάρουμε. Είμαστε μια μπάντα ψυχοθεραπεία, τελείως. Έχετε πολύ καλή χημεία μάλλον γι' αυτό, ναι, βρισκόμαστε, δηλαδή... Ξέρεις, η χημεία, ακόμα και να μην είναι καλή χημεία, από τη στιγμή που παίρνουμε και παίζουμε μαζί, εκεί δημιουργείται εκείνη τη στιγμή η καλή χημεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι αυτό το πράγμα, ότι μας αρέσει να βρισκόμαστε και να παίζουμε τα κομμάτια και να κάνουμε το χαβαλέ μας και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι μπορεί να μην κάνουμε παρέα, ας πούμε, γιατί ο καθένας μας έχει εντελώς διαφορετική ζωή, δουλειές το ένα το άλλο, έχουμε και άλλα πράγματα που κάνουμε συνάμα, αλλά όταν βρισκόμαστε είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Γουστάρουμε, μπαίνουμε, παίζουμε, τα δίνουμε όλα και πιστεύουμε ότι έχουμε γενικά και στα live μας, ας πούμε, μυαλά, έχουμε ένα καλό... Πες το τώρα, πες το, πες το. Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ από το 13 που είμαι στην πάντα, αυτά τα live που έχουμε κάνει, ας πούμε, πιστεύω ότι άρεσαν στον κόσμο, ήταν πολύ καλά live και πάνω απ' όλα γουστάραμε εμείς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι γουστάραμε εμείς που παίξαμε, που κάναμε αυτά τα live και μας άρεσαν και γενικά πιστεύω και ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Τέλεια. Θέλετε να σας παίξουμε ένα τραγουδάκι? Βεβαίως. Θα μας πεις και ποιο θα ακούσουμε? Θα σας πούμε ένα τραγούδι που δεν το έχουμε πει πολύ και δεν το έχουμε πει σίγουρα όχι ακουστικά. Είναι το Highway 666, στο τελευταίο δίσκο των Ολοκληρωμένων, που είναι το ντουέτο με τον αδικοχαμένο καλό φίλο τον Γιάν Κένεθ, τον Αργό, από τους Ελούσιβ. Μάλιστα. Πάμε να τα ακούσουμε. The
sun goes down, last memories come, like demons who refuse to die. So much is gone, waste of my soul, I must keep the fire alive. Oh, like blood red rise, and there my life, and with me make it without a die. On the highway, 666, on the highway, on the highway, 666, on the highway, on the highway, 666. On the highway, 666. So much is gone, west of my soul, I must keep the fire alive. Well, the sun goes down, last memories come, like demons who refuse to die. So much is gone, west of my soul, I must keep the fire alive. Like blood red lights, I'll veil my life, and leave me naked with fragile time. Όταν κύριε προθέσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ρε, αυτή είναι καλή. Πολύ ωραίο, παιδιά, πολύ ωραίο. Είναι καλή, ε. Τι λες, πολύ ωραίο. Ε, καλή. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Θα σας ξανακαλέσουμε, το ξέρετε. Ευχαριστώ, να κάνουμε και καμιά πρόβα. Όποτε θέλετε. Αυτά είναι χωρίς πρόβα. Ξέρεις, Γιώργο, ότι έχουμε προσκληθεί μία Δευτέρα που κάνατε... Α, θα έρθετε στην πρόβα. Φυσικά. Πολύ χαιρόμαστε για να μας δίνετε κίνητρο να κάνουμε καλύτερη πρόβα. Φυσικά, και θα ανεβάσουμε και βιντεάκια. Α, πολύ ωραίο. Θα μας έχετε και σουβλάκια, είπε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας δεν ξέρω, άμα είναι κουβαρντάς. Αν να σου πω. Να, θέλω να ρωτήσω. Ό,τι μόνο θέλει. Να μας το πείτε για να ξεριστούμε και να είμαστε όμορφοι. Είσαστε πάντα όμορφοι. Δηλαδή πρέπει να είσαστε ξυρισμένοι. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα, αν είναι να έρθουν στην πρόβα, να φέρουν καλύτερα από ένα ζευγάρι οτασπίδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Ναι. Γιατί όπως είπε και ο Άγγελος, κάθε πρόβα που παίζουμε είναι σαν να παίζουμε live. Σημαίνει ότι οι εντάσεις είναι πάρα πολύ ψηλά και εμείς δεν ακούμε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις πρόβες. Αλλά έχουμε το ίδιο αριθμό ακροατών που έχουμε και στις κανονικές συναυλίες και ας παίζουμε σε μονομένο στούντιο. Αυτό είναι τέλειο. 300 άτομα γύρω-γύρω, είναι σίγουρο αυτό. Εγώ δεν θα φορέσω τα σπίδες. Μπορώ. Ευχαριστώ. Όμως υπόσχεση... Συγγνώμη, Ανδρέα μου, πες. Εννοείται, εννοείται, με δική μου ευθύνη και δική σου λίγο, η αλήθεια είναι. Εννοείται ότι θα μου παίξετε live το Fear of Love, έτσι. Εννοείται. Εννοείται, τέλεια. Και τώρα να το παίξουμε, θα ήθελα να το έχουμε προβάρει. Αλήθεια. Δεν πειράζει, αλήθεια, αλήθεια. Γιατί ξέρεις τι, όταν μου αν είπε... Αν έχουμε χρόνο να δοκιμάσουμε μετά, απλά δεν το έχουμε προβάρει. Δεν πειράζει, επειδή μου είπε ο Ανδρέας, ξέρει ότι είναι το αγαπημένο μου, και μου είπε ο Ανδρέας... μου είπε ο Ανδρέας ότι θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε, αλλά λόγω πλήκτρων, λόγω drums, Άγγελε, την επόμενη φορά δεν πειράζει. Είναι το ίδιο τώρα. Ωραία. Εννοείται ότι είναι το ίδιο. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε μια προσπάθεια, εγώ είμαι όλη αυτιά, δηλαδή θα το χαρώ κιόλας. Όταν εσείς θα είσαστε έτοιμοι, πείτε μας...
Πείτε μας εσείς πότε και αν. Αυτό το τραγούδι δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Είναι και μια άλλη εκτέλεση που είναι στο δίσκο που είναι σαν bonus track. Που, είναι ένα τελείως διαφορετικό μια άποψη. Το οποίο μου αρέσει και αυτό, δεν ξέρω πώς το ακούω. Είναι τελείως διαφορετικό. Για το Fear of Love μιλάμε πάντα. Την άλλη εκτέλεση την έχεις ακούσει. Και τις δύο τις έχω. Σου αρέσει η άλλη. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο κομμάτι. Πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν τα samples της φωνής μέσα αυτά και είναι πολύ περίεργο. Πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ το αγάπησα. Όπως και το Drying My Tears, πάρα πολύ. Είναι παλιό κομμάτι. Παλιό, αλλά καλό. Αυτό το κομμάτι το έχουμε παίξει μόνο μία φορά live και είναι στο Rothon Club, στην Air 10, για την εκπομπή που είχε κάνει το Rock το Ελληνικό. Mm-hmm. Υπάρχει στο διαδίκτυο, αν θες να το δεις, live. Μία φορά έχει παιχτεί μόνο στην Ερτένα, τέλεια, στο Ρόδον. Τέλεια. Θα τα ψάξω λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση, θα υπήρχε μάλλον περίπτωση να κάνετε τη μουσική που ακούτε, όχι που ακούτε, που παίζετε, με ελληνικό στίχο. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι τέτοιο, θα σας ενδιέφερε δηλαδή. Σαν Lose Your Faith δεν νομίζω ότι είναι κάπως, όχι κάπως, είναι άκυρο αυτό, γιατί δεν έχει νόημα, γιατί η μπάντα είναι αγγλόφωνη. Ελληνόφωνες προσπάθειες έχω κάνει εγώ και... Δεν είναι πλέον, δεν είναι θέμα η γλώσσα, αρκεί να μην το κάνεις αχταρμά. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει ένα κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που έγινε δισκογραφικό και βίντεο κλιπ, ας πούμε, είναι το We Are The Same που είχε μπει στην τελευταία συλλογή της μπάντας, είναι με δύο τραγουδιστές από το εξωτερικό, το γράψα εγώ γιατί είναι, βασικά είναι, έχει να κάνει με την κρίση μου, όλα αυτά έχει ένα βαθύτερο νόημα και έτσι βγήκε και το βίντεο κλιπ, η θεματολογία τουλάχιστον. Αλλά το θέμα είναι ότι η σκέψη μου ήταν ο κάθε τραγουδιστής, γι' αυτό φώναξα άλλα δύο παιδιά από τους Incubus Succubus, την Κάντια Μακόρμακ και τον Mike York από τους Cult και τους Garden of Delight, που ο καθένας τραγούδισε στη γλώσσα του. Δηλαδή ο Mike τραγούδισε στα γερμανικά, η Κάντια αγγλικά. Και εκτός από το ρεφρέν που τραγουδάω εγώ στα αγγλικά μαζί με τα παιδιά, έχω στο κουπλέ που τραγουδάω για πρώτη φορά ελληνικά, ακούγοντας το τραγούδι στους Lose Your Faith, ελληνικός στίχος. Θέλεις να το ακούσουμε? Ναι βέβαια, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Τι έγινε? Όλα καλά. Πάμε? Ναι. Όχι ακόμα. Άρα Αντρέα πάλι τα αρκετά κάτω, ρε. Ποιος θέλει? Δεν πειράζει. Πήραμε και δωράκι. Και μιλάγαμε πιο σοβαρά τώρα. Θα μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Έφερε ένα κουτάκι με 50 πένες ο Αντρέας. Καλά, εκτός από το δώρο, τις άλλες 48 τι θα τις κάνει? Και είμαστε και σοβαροί. Κάθε μία λάδι. 48, όχι, κάθε πένα είναι και μία άλλη τονικότητα, έχω να πω. Έχω πιο λεπτές, πιο χοντρές, πιο μεσαίες. Και ανάλογα με το κομμάτι της αλάδου. Τώρα όμως που εμείς πήραμε δύο, τι θα γίνει? Αμέσως ακριβώς μπάσω, πρέπει να τα προσέξετε. Γιώργο, θες να μας πεις λιγάκι πώς είναι τα πράγματα στην ελληνική δισκογραφία τώρα? Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, με κάλυψες νομίζω. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που ενδιαφέρονται, λίγες όμως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, είναι λίγες από όσο ξέρω. Και όπως πρέπει κάποιος να τις ανακαλύψει και να υπάρχει και ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο για μια μπάντα που δεν είναι οικονομικά ευκατάστατη τα μέλη της να κάνουν καινούργιες παραγωγές. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Πια δεν μπορώ οικονομικά να λαμβάνω οικονομικά τις παραγωγές μόνος μου και να τις δίνω σε μια εταιρεία. Οπότε αυτό καλά δεν συνέβαινε και παλιά, φαντάσου τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση τώρα η εταιρεία, από όσο ξέρω, να σου πληρώσει την παραγωγή στο στούντιο για να... Αν είσαι τυχερός και αξίζει το υλικό σου και εσύ, θα σου πληρώσει την κοπή, το εξώφυλλο, ξέρω εγώ, τη διαφήμιση. Αλλά ξέρεις, μια παραγωγή που να αξίζει τον κόπο και να μην είναι ένα home studio, δεν σου φτάνουν 2.000 ευρώ. Mm-hmm. Εννοείται αυτό. Και, οπότε δεν είναι εύκολο να πετάς 2-3-4 χιλιάρικα όταν δεν μπορείς να τα βάλεις πίσω. Δεν λέμε για να ζήσεις να βγάλεις. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να έχεις χρήματα αρκετά. Σωστά. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο και γι' αυτό, όπως καταλαβαίνεις και ξέρεις, δεν πουλάνε. Πλέον δεν αγοράζει ο κόσμος CD και αυτά, οπότε δεν μπορεί άλλος να τα βάλει πίσω για να ξαναγράψει, για να πει ότι θα ρισκάρω για να τα πάρω τα χρήματά μου πίσω. Γιατί... Σωστά. Υπάρχει, όχι υπάρχει. Έχουμε σχεδόν κανονίσει 100% για να βγει
στο πολύ άμεσο μέλλον ο δίσκος του 2009, το Killing Agents βινήλιο. Ναι. Οπότε αυτή την περίοδο είμαστε και στην, στη διαδικασία του, του mastering, για να γίνει mastering για βινήλιο. Mm-hmm. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί το συγκεκριμένο άλμπουμ για μένα το θεωρώ ίσως και η καλύτερη δουλειά της μπάντας, οπότε λόγω ότι έτυχαν κάποια άτυχα γεγονότα με την κυκλοφορία του δίσκου, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου δεν είχε την, την επίγυση που θα του άξιζε, οπότε είναι μια δεύτερη ευκαιρία τώρα για αυτό το άλμπουμ. Συμφωνώ μαζί σου για το δίσκο, έτσι, και εγώ θεωρώ ότι όλη σας η δουλειά μου αρέσει, αλλά θεωρώ ότι είναι φανταστικός αυτός ο δίσκος, έτσι. Ερώτηση, το We Are The Same, mm-hmm. Όντως βγήκε μόνος 100 κομμάτια, δηλαδή, ναι, 100 κομμάτια. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος, για ποιο λόγο? Ήταν ότι δεν, ήταν self-release, δεν υπήρχε εταιρεία. Mm-hmm. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους. Δεύτερος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα του σήμερα, που δεν αγοράζει σχεδόν κανείς, και με το μικρό κοινό αυτό, ποιος ο λόγος να βγάλεις 1.000 ή 500, δηλαδή, ξέρεις, να τα κάνεις να τα κοιτάς, δηλαδή να τα έχεις μετά και να τα βλέπεις. Ίσα ίσα γίνονται και, και σε εισαγωγικά συλλεκτικό. Οπότε βγάζεις 100 κομμάτια, ήταν και αριθμημένα όλα με το χεράκι μου, οπότε ξέρεις, φύγανε και τα κομμάτια γρήγορα και όλοι είναι ευχαριστημένοι και ξέρεις, ήταν και κάτι όμορφο, ας πούμε, και ήταν και κάτι σαν επαιδειακό για το συγκρότημα, για, ξέρεις, γιατί υπήρχαν κομμάτια από το 1993, από το πρώτο άλμπουμ μέσα, μέχρι το 2009 που ήταν το Killing Ages. Mm-hmm. Ωραία, να πάμε να τα ακούσουμε. Ναι. We Are The Same και Illusion Fades. Ακούτε Black Velvet Radio.
Ακούτε Black Velvet Radio. Επιστρέψαμε εδώ. Ακούτε και εμένα πρώτη φορά. Ξέρεις ότι δεν έχουμε πει τους τρόπους επικοινωνίας μας. Όχι. Θέλεις να μας πούμε λιγάκι? Βεβαίως. Blackvelvetradio.gr. Μας ακούτε αφού πατήσετε το Listen Live. Κατεβαίνετε κάτω στη σελίδα μας, είναι το live chat μας, που μπαίνετε με το Facebook σας και μας στέλνετε μηνύματα. Black Velvet Radio στο Facebook και το official group μας. Black Velvet Radio στο Instagram, στο Twitter και στο YouTube. Γιατί χειλάτε. Σου κάνει φωνητικά ο Γιώργος. Αχ, να είναι καλά.
Και το email μας info@blackvelvetradio.gr και η σελίδα μας website στο Facebook της εκπομπής μας. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε, είτε κάποιο κομμάτι για να ακούσετε την επόμενη, είτε εικόνες, ό,τι θέλετε βασικά μας στέλνετε. Η Πέπη απαντάει, εγώ δεν απαντώ. Τι να απαντήσω εγώ? Εγώ ασχολούμαι με τον Γιώργο τώρα, δεν μπορώ. Τι να απαντήσω, τι θέλεις? Θα μου βάλει ηχητικό χαλί από κάτω, να ξέρω να περιμένω. Όχι, όχι, όχι. Θα μου βάλει ζόμπι, όχι. Μια και είπε ζόμπι. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω πάρα πολύ. Για αυτό ξέρει την. Τη απαντάω, μεγάλη το μου. Σε όλα. Καταρχήν να πω ότι έχω μια μεγάλη αγάπη στα ζόμπι, γι' αυτό και αυτή η ερώτηση πάει σε μένα κανονικότατα. Είναι για ένα κομμάτι που έχετε γράψει, το Flowers of Dead. Flowers for the Dead for είναι the dead. Ναι, και μια ταινία του Τζο Μπαρμπαρίση. Ναι. Από το New Jersey, νομίζω. Που ήταν, είναι γυρισμένη σε φιλμ και έχει βραβευτεί, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο άντρα το θυμάται καλύτερα σε κάποιο φεστιβάλ που... Έχει πάρει το βραβείο κοινού στο, αν δεν κάνω λάθος, Bizarre Festival της Νέας Υόρκης, Macabre Festival της Νέας Υόρκης, με συγχωρείτε. Και πήγε, είχαν γίνει κάποια άρθρα, κάποια πράγματα για την ταινία, είχε μιλήσει ο Τζόκη για την πάντα και είναι μια... Ένα ωραίο tribute στο Night of the Living Dead. Είναι επηρεασμένος από αυτό το είδος της ταινίας. Είναι φαν ο κινηματογραφιστής αυτός πάρα πολύ και είναι κάτι σαν φόρος τιμής. Θέλετε να το ακούσουμε? Εγώ θέλω. Ναι, αυτό θα ήταν ωραίο να το βγάλουμε για κάποια στιγμή, γιατί έχουμε βγάλει και από το set list. Θα το ξαναβγάλουμε, θα θέλατε? Ναι, θα θέλαμε. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Ωραία. Flowers for the dead. I can hear voices. Who can understand? Dark thoughts like an endless sea. The fire will burn on the stairs. The shadows of the madness. She's waiting for me. As the light burns my flowers for the dead. I can hear voices. Who can understand? Dark thoughts like an endless sea. The fire will burn on the stairs. The shadows are the madness. She's waiting for me. As the light burns my wings.
Ελάτε να ροκάρουμε μαζί στον Black Velvet Radio. Και επιστρέψαμε εδώ μαζί με τους Illusion Fates. Θα μας παίξετε κάτι live, παιδιά? Τι θα ακούσουμε, λίγο? Τι θα ακούσουμε, παιδιά, γιατί λέτε ότι μιλάω λίγο. Μιλήστε κι εσείς. Το Stay θα ακούσουμε, εγώ το είπα. Θα ακούσουμε το Stay. Είναι από το album In Black το 2003. Και είναι σε μια εκτέλεση λίγο διαφορετική που το έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει περάσει λίγο μια μετεξέλιξη του τραγουδιστικού δρομένου. Άντε, ναι, ναι. Για πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Seasons go by and my hair takes the color of gray. When everyday life burns me, makes me hollow and numb. Things lose their world. I always love, and when the play begins, that I always regret till the end. Stay with me forever. Stay with me forever. Stay with me forever. I said, stay. Times where I think the fire will keep burning, and when the time comes, I can't surrender to myself.
gonna rain on me. The cold weather rides around me, and where the fear of rains, not yet about my self-control. Stay with me forever. Stay with me forever. Stay with me forever. I said, stay with me forever. Oh. Πολύ ωραία στίχη. Και συγκινητικό και αγάπη. Έτσι. Λοιπόν, καλά, τώρα με έχει κάπου συντονίσει τελείως. Θα συνεχίσουμε με κομματάκι, θέλετε, αυτό που έλεγε ο Ντρεάς. Λίγο να το πούμε αργότερα. Ούτως ή άλλως δεν μας έχει μείνει πάρα πολύ ώρα. Να μην καθυστερήσουμε και τα παιδιά πολύ. Δεν ακούγουμε. Ωραία. Γιώργος, αγκαλιάζω λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα για τη λειψία. Αυτό πλάκα πλάκα έχει περάσει αρκετό καιρό. Από τότε είναι. Πότε είναι, το 2007, άρα συνειδητοποιώ ότι έχουν περάσει. Πάμε 11 χρόνια. Είναι, ο χρόνο είναι περίεργο πράγμα. Περνάει γρήγορα. Το έχω πει και άλλες φορές, ένα τεράστιο φεστιβάλ σε όλη την πόλη. Μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Νιώθεις ότι αυτό που κάνεις έχει νόημα και αξίζει. Κακός ή καλός, το νιώθεις αυτό. Δεν μπορείς να μην το νιώσεις όταν βλέπεις όλη αυτή την επαγγελματισμό και όλη αυτή τη σοβαρότητα που γίνεται η φάση όλη. Γιατί ξέρεις, δεν είναι απλά να κάνεις κάτι και να γουστάρεις εσύ και ο άλλος. Είναι και ωραίο και αυτό είναι πολύ καλό, αλλά όταν βλέπεις ότι το κάνεις κάτι και σε υπολογίζει η κατάσταση που βρίσκεσαι μέσα και εσύ νιώθεις όμορφα,
και θα πω και κάτι που δεν είναι τόσο ευχάριστο, με την έννοια ότι εκεί συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο όταν παίξαμε μαζί με συγκροτήματα που και ήμασταν στα διπλανές πόρτες, στα καμαρίνια, με συγκροτήματα που είναι μεγάλα εισαγωγικά και ζουν από αυτό και κάνουν περιοδίες, είναι δηλαδή αυτό είναι. Τα συγκροτήματα είναι κάτι παραπάνω από δουλειά τους, είναι η ζωή τους και η δουλειά τους. Εκεί συνειδητοποιείς το πόσο μικρός είσαι, όχι πώς το λένε σαν αξία, αλλά σαν συγκρότημα, σαν αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εμείς ας πούμε, μας ρωτάγανε και μας ρωτάς πώς ήταν η Λειψία τώρα, και πολύ καλά κάνεις βέβαια, αλλά σου μιλάμε λες και είναι κάτι το τρομερό και ότι ξέρεις και ότι δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε, κατέβηκε ο ουρανός κάτω. Και αν ρώταγες στη δίπλα πόρτα που μιλάγαμε με τους 69 Eyes που παίξαμε και ήταν στο διπλανό καμαρίνι, ήταν απλά 4-5 κουρασμένοι άνθρωποι που τους είχαν φέρει και απλά δεν θυμόντουσαν που παίζαν το βράδυ. Δηλαδή δεν θυμόντουσαν καλά. Μας ρωτάγανε, ας πούμε, αν είχαμε ένα χάρτη, γιατί έβλεψε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμα σε ποιο μέρος βρίσκονται αυτή τη στιγμή που θα παίξουν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ενώ για μας το συζητάμε 10 χρόνια, 11 χρόνια μετά. Για αυτούς ήταν μια τελείως καθημερινότητα και μια ρουτίνα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ευχάριστο για μας, να ήταν κάτι μεγάλο, και ήταν, και ήταν και είναι, αλλά εκεί βλέπεις το μέγεθος, το ένα μέγεθος με το άλλο μέγεθος. Εντάξει, μπορεί να μην ακούγεται πολύ, ξέρεις, μεγάλο για μας αυτό και ένα ανάλογο συγκρότημα σαν και εμάς, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Μάλιστα. Τι ωραία. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε ένα... κάτι πάντως που έχω άχτη εγώ. Ναι. Είναι που δεν είχα προλάβει να είμαι στην πάντα να κάνω αυτά. Έχεις δίκιο... Ήρθε μετά μετά κρίσης και... Έχεις δίκιο, Μάνο μου, αλλά ξέρεις τι, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω για σας ότι θα έρθουν πολύ πιο ωραία πράγματα από εδώ και πέρα. Εγώ το πιστεύω. Το ευχόμαστε. Όλοι μαζί. Λοιπόν, έχουμε να παίξουμε ένα κομματάκι unplugged ακόμα. Δεν θα κλείσουμε αμέσως, θα κλείσουμε σε κάνα δεκάλεπτο. Θέλω να ακούσουμε το Fear of Love. Μπορώ, σας παρακαλώ, να ακούσω το Fear of Love? Μπορείς, Πέπη. Έλα, μπορώ. Κανονίζω εγώ. Μπορώ. Όχι. Λοιπόν, Γιώργο, σου έχω πει ότι είναι αγαπημένο μου κομμάτι. Και αν δεν το έχω πει. Το έχω καταλάβει γιατί το βάζω. Τι να κάνω, αφού μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει καταπληκτική εισαγωγή. Έχω. Πραγματικά το έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Πραγματικά. Και άλλα τραγούδια σας, αλλά αυτό είναι. Έρχεται στο. Είναι το top. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Fear of Love. Ελάτε να ροκάρουμε μαζί στον Black Velvet Radio. Thank you.
Hi, it's Jared Leto. Hey, everybody. It's John Bon Jovi. I'm Pepe, and you are listening to Black Velvet Radio. And everything about... Είμαι η Pepe και ακούτε Black Velvet Radio. Λοιπόν, και η ώρα έφτασε 12:05. 12:05. Είναι πολύ ωραία. Περάσαμε καταπληκτικά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους μαζί. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και τον έναν και τον καθένα ξεχωριστά. Γιώργο, Ανδρέα, Μάνο και Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για τη συνέντευξη, για αυτά που μας είπατε, για τα τραγουδάκια που μας τραγουδήσατε. Ελπίζουμε ότι σας άρεσε και εσάς όπως και εμάς και ίσως κάποια στιγμή ξανάρθετε, αν και εφόσον οι υποχρεώσεις σας αφήσουν. Θα ήταν χαρά μας. Εννοείται. Στραβομουτζουνιάζει εσύ νομίζω. Όχι, είναι που έβηγα πριν ακόμα μου έχει μείνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλα τα παιδιά. Μην ξεχάσετε αύριο το πάρτι μας στο Vintage Μεσολογίου 46. Κλείνουμε ένα χρόνο, γιορτάζουμε, πάρτι, χορός, χαμόγελα, τραγούδια, όλα. Και μπορεί να είναι μαζί μας και η Illusion Fades. Θα το δείτε αύριο όμως αυτό. Είναι έκπληξη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι. Ναι. Τι, να πούνε καληνύχτα τα παιδιά, εννοείται. Ανδρέα, ξεκίνα. Να ευχαριστούμε. Εντάξει, Ελένη, δεν πίνεις, φέρω το πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πέπη, την Ελένη και τον Ντάνη που ήταν απόψε εδώ και έκανε την ηχοληψία. Για την πρόσκληση, γιατί αυτή η πρόσκληση έχει γίνει πολύ καιρό πριν εγώ ενταχθώ στο δυναμικό του Black Velvet. Περάσαμε υπέροχα, γελάσαμε πολύ. Και εμείς περάσαμε τελείως. Κάναμε και ένα ακουστικό live στο οποίο είχαμε καιρό να κάνουμε και μας άρεσε. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα στην εκπομπή. Εννοείται. Και εγώ με τη σειρά μου, σαν ο πρώτος μη παραγωγός σε αυτή την αποφώνηση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα και εγώ να τα ξαναπούμε. Ήταν πολύ όμορφο. Τέλεια. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και θα έρθουμε. Μάλλον θα έρθουμε και σε μια πρόβα σα. Βεβαίως. Ευπρόσδεκτη. Σας περιμένουμε στην πρόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση. Όντως περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και θα κλείσουμε τη βραδιά, όπως με ρώτησε και η Πέπη προηγουμένως, με το κομμάτι το οποίο ήταν η αιτία που από το 2013 είμαι στους The Illusion Fades. Το Christmas Song. Αυτός το είδε και όνειρο. Το είδε όνειρο, μας έχει πει. Ναι, το έχω δει. Έχω δει όνειρο. Έχω δει σε όνειρο, πραγματικά. Είναι αλήθεια αυτό. Και τους το έχω πει. Έχω ονειρευτεί ένα βράδυ μία συναυλία. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Scorpion's Pass, με συμφωνική. Ναι, έτσι ακριβώς, το Christmas Song, το έχω φανταστεί κανονικά να παίζετε με συμφωνική ορχήστρα. Και άμα θα τα ακούσετε κανονικά θα καταλάβετε γιατί το λέω. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στην πρόβα και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας. Εννοείται, ευχαριστούμε πολύ. Μάνο, οπότε ξέρεις τώρα εσύ πρέπει να κάνεις, πρέπει να γίνεις μια συμφωνική ορχήστρα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εννοείται και πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Christmas Song. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα και σήμερα μαζί σας.
που ήσασταν μαζί μας. Μαζί μας. Είδες, έχω μπερδέψει, με κοιτάει εκεί ο Ανδρέας και έχω μπερδέψει τα λόγια μου δηλαδή. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Που ήμασταν μαζί μας. Εδώ αγκαλιά με τον Γιώργο βέβαια. Λοιπόν, φιλιά πολλά φιλιά σε πολλά. Όλους. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή στις 10. Στις 10. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ. Outside your door.
sight. The Black Velvet Radio. Thank you.
Ακούτε Black Velvet Radio. Ακούτε Black Velvet Radio.